Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κώστο, να σε ευχαριστήσω. Θα μιλάμε στον Ενικό. Και όταν πληροφορήθηκα ότι ανέλαβες ως πρόεδρος αυτήν την ιστορική ομάδα, την Ένωση του Αγίου Δημητρίου, το πρώτο ερώτημα, το οποίο ήταν και αυθόρμητο και από την καρδιά μου, είναι γιατί ο Κώστας να προχωρήσει σε αυτό. Δεν ήξερα δηλαδή αυτή την πτυχή του εαυτού σου. Καταρχήν, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλοι είμαστε, όσοι μάλλον ασχολούμαστε με την ομάδα, είμαστε λάτρες του ποδοσφαίρου. Βέβαια, μπορεί να μην μας επιτρέπει πλέον η φυσική μας κατάσταση να ασχοληθούμε ενεργά. Εντάξει. Οπότε είπαμε να το προσεγγίσουμε από την δική του πλευρά. Αυτός ήταν και ο λόγος. Προφανώς τώρα εσύ δεν ήθελες να ασχοληθείς μόνο επειδή δεν μπορούσες με τα διοικητικά για την. Κοίταξε να δεις. Είμαστε μια παρέα φίλων. Είμαστε μια παρέα φίλων η οποία το καλοκαίρι του 22 μιλούσαμε για τα αθλητικά δρόμενα και για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα του νομού και γενικότερα. Και προέκυψε μια ευκαιρία την οποία την πήραμε και ηγηθήκαμε της Ένωσης Αγίου Δημητρίου. Να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Έπρεπε να ρωτήσω για να μάθει ο ακροατής και η ακροάτρια με αδρές γραμμές ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καράς. Κωνσταντίνος Καράς είναι ένας δημότης της πόλης του Αγρινίου, ο οποίος εργάζεται από το 2003 στην πόλη του Αγρινίου. Έχει κάποια διαστήματα με κάποια διαλύματα τα οποία εργαζόταν στο εξωτερικό. Είμαι οικονομολόγος λογιστής ΑΤΑΞ. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώ την επιχείρησή μου στο Αγρίνιο. Από εκεί και πέρα, το 2019 άρχισα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο όσον αφορά τη διοικητική του πλευρά. Ήμουν πρόεδρος στα Παλιάμπελα, διαφορετική ΕΠΣ. Ήταν ΕΠΣ Λευκάδας Πρέβεζας. Η ομάδα έκανε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Μετέπειτα από το 20 έως. Άρα και... υπάρχει μεράκι, υπάρχει ιστορία. Από το 2020 έως και πριν αναλάβω ως πρόεδρος στην Ένωση Αγίου Δημητρίου, ήμουν ταμείας των Απόλλων Δοκιμίου, μια εξίσου σημαντική και ιστορική ομάδα της πόλης μας. Ως ότου, όπως είπα και πριν, μια παρέα φίλων το καλοκαίρι άδραξε την ευκαιρία και πήραμε το τιμόνι της Ένωσης και ξεκινήσαμε, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθειά μας αυτή, να προάγουμε το ποδόσφαιρο, να κάνουμε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο ενεργά. Σήμερα η ομάδα μας συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΕ το Λοκαρνανίας. Αυτό που κάναμε εμείς επίσης σαν διοίκηση ήταν να ασχοληθούμε και με τα παιδιά. Για πρώτη φορά φτιάξαμε ομάδα παιδική. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή δύο ομάδες, μία K12 και μία K16, οι οποίες ομάδες συμμετέχουν ενεργά σε φιλικά τουρνουά, τα οποία αυτά φιλοξενούνται κάθε Σάββατο στο ΔΑΚ, όπου είναι και η έδρα μας. Το ΔΑΚ 2, το δοκιμαστικό, το οποίο έχει και καινούργια εξέδρα που φιλοξενεί 200 άτομα φέτος, καθώς επίσης υπάρχει και καινούριος πλαστικός χλό τάπητας, ο οποίος διευκολύνει εξίσου. Θα το δούμε αργότερα για το πώς διαρθρώνονται τα τμήματα της ομάδας. Εκείνο το οποίο θέλω εγώ να τονίσω και να πούμε, γιατί ίσως εδώ και είναι και το ζητούμενο, μιλάμε για πρώτη τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου, που σημαίνει ερασιτεχνισμός. Σωστά. Αλλά όμως ερασιτεχνισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, είναι μόνο το τυπικό. Γιατί? Για να λειτουργήσουν τμήματα υποδομών. Έτσι, τα μικρά τμήματα, τα παιδικά και τα εφηβικά τμήματα. Αλλά κυρίως και να συντηρηθεί αυτή η ομάδα, η οποία βεβαίως, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι δεν είναι άντε πάμε κάνουμε μια ομάδα, σημαίνει κάποια χρήματα τα οποία ενδεχομένως να δίνονται ως μισθοί ή κάτι άλλο, ή μπορεί να μην δίνονται, δεν ξέρω πώς είναι το κατά. Δεν δίνονται οι μισθοί, ναι. Όμως σημαίνει ταξίδια. Σημαίνει έξοδα ταξιδίου, διατροφής, φανέλες, φυσικοθεραπείες, εξοπλισμός. Δηλαδή μιλάμε για μια τάξη οικονομική μεγέθους αρκετά σημαντική. Πολύ σημαντική. Κοίταξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν δύο κύριες πηγές εσόδων. Δεν θα τα θεωρήσω έσοδα, θα τα πω χορηγίες. Είναι οι χορηγοί, οι οποίοι με την ευγενική τους χορηγία, είτε σε χρήμα είτε σε υλικό, καλύπτουν κάποιες ανάγκες της ομάδας, όπως επίσης οι συνδρομές των μελών.
Δεν υπάρχει, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο για κάποιον αθλητή ή για κάποιον προπονητή. Ναι. Απλά πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα. Και τα έξοδα μιας ομάδας, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ μεγάλα. Δεν είναι μόνο το κόστος μετακίνησης, είναι το ιατρικό team που πρέπει να ακολουθεί, είναι οι φυσικοθεραπείες, είναι η υλικοτεχνική υποδομή, είναι η σύντηση σε κάποιες φορές, σε κάποια ταξίδια. Mm-hmm. Γιατί κινούμαστε μεν εντός του νομού, αλλά όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν κινούμαστε δωρεάν. Από εκεί και πέρα, μας στηρίζουν πάρα πολύ και θέλω να σε ευχαριστήσω με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν δυναμικά, οι οποίοι έχουν δείξει το πόσο θέλουν την ομάδα αυτή, καθώς επίσης και τα μέλη της ομάδας, τα οποία μέλη με τις συνδρομές τους προσπαθούν να καλύψουν και αυτά κάποια κόστη. Και βεβαίως υπάρχει και η τσέπη του Πρόεδρου και το. Εντάξει, αυτό δεν ήθελα συμβουλίου. Να το πούμε. Ναι, και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι ο Πρόεδρος δεν είναι μόνος του. Ναι. Ο Πρόεδρος ηγεί του ενός συμβουλίου και λογοδοτεί στο συμβούλιο. Σαφώς υπάρχει τσέπη του Πρόεδρου, σαφώς υπάρχει και η τσέπη των λοιπόν μελών του Διοικητικού mm-hmm. Συμβουλίου. Τώρα, μιλάμε λοιπόν για ερασιτεχνισμό, μιλάμε για μεράκι, έτσι, μιλάμε για αγάπη, για αγάπη, για δόσιμο. Για το ποδόσφαιρο. Αυτό όμως έχει κάποιο όριο, κύριε Καρά. Και δεν μιλώ μόνο για την ένωση του Αγίου Δημητρίου. Γνωρίζουμε στο παρελθόν ότι πολλοί ασχολήθηκαν με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά και με το μπάσκετ και με άλλα αθλήματα. Αλλά στην πορεία είδαν ότι το πράγμα δεν έβγαινε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Κάνουμε μια προσπάθεια, η οποία ξαναλέω προσπάθεια είναι συλλογική. Δεν είναι μόνο του Προέδρου. Είναι των λοιπόν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι των μελών της ομάδας, είναι των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι μας αγκάλιασαν και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό. Οπότε μια συλλογική προσπάθεια έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες του να αποτύχει. Σας αγκάλιασαν συμβολικά ή και πραγματικά? Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή υπάρχει βοήθεια, υπάρχει τουλάχιστον. Μας αγκάλιασαν με το να μας διευκολύνουν την πρόσβαση στις υποδομές, να μας ρυθμίσουν το πρόγραμμα. Μας αγκάλιασαν με την έννοια ότι έχουμε τον καλό τους λόγο, ας το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Και θεωρώ ότι. Τουλάχιστον δεν είναι απέναντι. Ακριβώς. Τουλάχιστον δεν είναι απέναντι και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μαζί μας. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ακούγονται κυρίως για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πολλά και διάφορα. Ναι. Τα οποία έχουν να κάνουν με μια ατμόσφαιρα τουλάχιστον θολή. Για να μην πω κάτι άλλο. Είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε χώρος περνά κάποιες παιδικές αρρώστιες. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι τις παιδικές αρρώστιες αυτές τις έχουμε ξεπεράσει και προχωρούμε δυναμικά. Όχι, δεν μιλάω ως προς ομάδα. Όχι σαν ομάδα, μιλάω σαν χώρος γενικότερα. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τις παιδικές αρρώστιες τις έχουμε ξεπεράσει. Και προχωρούμε όλοι μαζί δυναμικά στο να προάγουμε το ποδόσφαιρο στην Ετωλακαρνανία. Σαφώς ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα ή υπήρχαν προβλήματα. Mm-hmm. Όμως αυτά πρέπει να ξεπερνώνται. Πρέπει τα προβλήματα αυτά να αφήνει ο καθένας τα εγώ του στο σπίτι του και να ασχολούμαστε όλοι συλλογικά στην προαγωγή του αθλήματος για να παίζουν τα παιδιά μας μπάλα. Mm-hmm. Έχουμε τον Πανετολικό στο Αγρινιό. Βέβαια. Έχουμε τον Παναγρινιακό που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και έχουμε και στην περιοχή μας έναν σημαντικό αριθμό ομάδων οι οποίοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε το γεγονός ότι έχουμε. Και το ρωτώ αυτό, ναι, ναι. Γιατί ξέρεις και πολύ καλά κι εσύ ότι εδώ και δεκαετίες πάντα μιλούσαμε για την ανάγκη συνένωσης σωματείων. Και όχι μόνο στο ποδοσφαιρό, και στο μπάσκετ είναι γνωστή αυτή η ιστορία με την συνένωση της γυμναστικής εταιρείας με τον ΑΟ Αγρινίου παλιότερα, που δεν κατάληξε πουθενά, ενώ είχαν γίνει κουβέντες. Αν δηλαδή υπάρχει χώρος για όλες αυτές τις ομάδες ή μέσα από την συνένωση κάποιων ποδοσφαιρικών και αθλητικών δυνάμεων θα προέκυπτε κάτι πιο ισχυρό και πιο καλό. Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκινήσω για τον Πανετολικό. Από τον Πανετολικό. Έχουμε την τιμή στο Αγρίνιο να έχουμε την ομάδα του Πανετολικού, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει στην Super League 1. Προ
προχθές το Σάββατο έπαιξε με τον Ολυμπιακό, ασχέτου αποτελέσματος. Λοιπόν, μας τιμά το γεγονός ότι υπάρχει ο Πανετολικός στην πόλη μας. Μας τιμά το γεγονός ότι ο Πανετολικός παίζει στην Super League 1. Μας τιμά εξίσου το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το χρόνο τους και το χρήμα τους στην επαγγελματική αυτή κατηγορία και συντηρούν την ομάδα του Πανετολικού. Από εκεί και πέρα. Και με υποδομές που κοσμών και με υποδομές που θα τις ζήλευαν και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Και μπράβο σε όλους τους ανθρώπους αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Παραγρυνιακός, εξίσου σημαντική ομάδα της πόλης του Αγρινίου, εξίσου σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών αυτών και παίζει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί όπως καλά γνωρίζετε το budget είναι τρελό, δεν έχει καμία σχέση με το budget μιας ομάδας στο αλφα τοπικό. Όπως είναι το δικό σας. Όπως είναι το δικό μας, ναι. Πόσο δε μάλλον μιας ομάδας που παίζει στη Super League 1 όπως είναι ο Πανετολικός. Τώρα, όλες αυτές οι ομάδες μας τιμούν και οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με αυτές τις ομάδες μας τιμούν γιατί αφιερώνουν το χρόνο, το μεράκι και το χρήμα τους. Από εκεί και πέρα, εμείς παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο για την ομάδα μας, έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τις συγχωνεύσεις που λέτε, δεν ξέρω αν να μιλήσω σαν οικονομολόγος. Συγχωνεύσεις κάνουμε και εξαγορές σε συγκεκριμένες στιγμές. Είτε κάνουμε για λόγους που δεν βγαίνουμε, οπότε μας συγχωνεύει μια μεγάλη ομάδα και τα λοιπά, μια μεγάλη εταιρεία, έτσι ώστε να μπορούμε να κατέβουμε δυναμικά μέσα σε μια αγορά, είτε για κάποιους άλλους λόγους. Κατά την προσωπική μου άποψη, καλό είναι να υπάρχει ποικιλία. Γιατί όσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει και πολυφωνία. Αν το αντέχει αυτό, αυτό λέω. Και η κοινωνία με θεωρώ πως το αντέχει. Δηλαδή, άλλο να βλέπω 10 αγώνες. Ναι. Και άλλο να βλέπω 5. Θεωρώ πως το αντέχει. Στο επίπεδο αυτό το αντέχει, διότι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ομάδες. Δεν είναι πολλές. Μία ομάδα έχουμε στη Super League, μία ομάδα έχουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δύο ομάδες από όλων δοκιμίου και ενός Αγίου Δημητρίου στο Α τοπικό. Οι υπόλοιποι είναι στο Β και στο Γ τοπικό. Θεωρώ πως οι ομάδες αυτές δεν είναι πολλές, είναι λίγες. Παλαιότερα ήταν πολύ περισσότερες οι ομάδες, γιατί ήταν και λιγότερα τα έξοδα και λιγότερες οι απαιτήσεις. Οπότε θεωρώ ότι οι ομάδες δεν είναι πολλές, αλλά καλό είναι να είναι πολλές ομάδες για να υπάρχει πολυφωνία. Είμαι αυτής της άποψης. Ωραία. Τώρα, προφανώς πριν πάρετε την απόφαση για να ασχοληθείτε ενεργά με την. Δεν μπορεί να μιλάς στον ελληνικό, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Όχι, εννοώ και εγώ στον ελληνικό μιλάω. Εννοώ εσύ και οι συνεργάτες σου. Βέβαια. Πριν πάρετε αυτή την απόφαση, προκειμένου υπήρξε. Και δεν μιλάω, τα βγάζω έξω εντελώς τα οικονομικά. Ωραία. Προφανώς υπήρξαν σκέψεις, σχέδια. Ακόμη και όνειρα για το πώς θα περπατήσει αυτό το πράγμα. Έως τώρα, με δεδομένο ότι έχουμε και παιδικά τμήματα πέρα από την ομάδα, δείχνει αυτή η εξέλιξη να δικαιώνει αυτή την απόφαση που πήρατε το καλοκαίρι? Ναι, τη δείχνει. Το στοίχημα που βάλαμε με τον εαυτό μας όλοι σαν συμβούλιο ήταν να φέρουμε έστω και ένα παιδί στο γήπεδο. Αυτή τη φορά καταφέραμε να φέρουμε πολύ περισσότερα από ένα παιδί στο γήπεδο. Και έχω 4 παιδιά, κατάφερα να φέρω και ένα από τα δικά μου στο γήπεδο. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο ο προπονητής στο προηγούμενο άθλημα με αγαπάει με μισή, αλλά εγώ κατάφερα και τον έφερα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας δικαιώνει μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο, πάρα πολλά παιδιά κλωστάνε την μπάλα, πάρα πολλά παιδιά θέλουν να παίξουν, ντύνονται μία ώρα πριν έρθουν στην προπόνηση, ντύνονται μία ώρα πριν, ξυπνάνε δύο ώρες πριν έρθουν στον αγώνα. Αυτά μας τα λένε οι γονείς. Και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Έχει γίνει και τρόπο ζωής προφανώς. Τους έχει γίνει ακριβώς τρόπο ζωής, γιατί τα παιδιά παίζουν την μπάλα, προάγουν το άθλημα, αλλά περνάν καλά. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε εκεί, σαν ομάδα. Τώρα, Κώστα, να δούμε λίγο και πώς θα διαρθρώνονται αυτές οι ομάδες. Έχουμε, από ό,τι κατάλαβα, να το πούμε έτσι, και στη γλώσσα του ποδοσφαίρου έχουμε δύο τμήματα υποδομών ποδοσφαιρικών. Ακριβώς, ακριβώς. Δύο ποδοσφαιρικές ομάδες έχουμε παιδικές αυτή τη στιγμή. Είναι η K12 και είναι και η K16. Πόσο αριθμό παιδιών έχουμε? Στο σύνολο αυτή τη στιγμή είμαστε στα 36 παιδιά. 36. Δεν είναι και λίγο. Θεωρώ πως δεν είναι λίγο. Θεωρώ ότι είναι επιτυχία που φέραμε αυτά τα παιδιά στο γήπεδο. Αυτά και λειτουργούν ως ποδοσφαιρικές ακαδημίες? Όχι, δεν είμαστε ποδοσφαιρική ακαδημία. Εμείς είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα. Κοιτάξτε, τα περισσότερα παιδιά ξέρουν ποδόσφαιρο. Έχουν πάει σε ακαδημίες, παίζανε και σε άλλες ομάδες. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτές τις δύο ομάδες σε πρώτη φάση για φέτος και του χρόνου να τις κατεβάσουμε στο επίσημο πρωτάθλημα. Προσπαθούμε δηλαδή να δέσουμε τα παιδιά σαν ποδοσφαιριστές και σαν παιδιά μεταξύ τους. Αυτά, Κώστα, έχουν και ξεχωριστούς προπονητές ή ο ένας προπονητής? Ναι, υπάρχει άλλος προπονητής. Άλλος προπονητής είναι στην βασική ομάδα η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας.
Και άλλος προπονητής. Το όνομα το οποίο είναι. Ο προπονητής της μεγάλης ομάδας, ναι, ναι, είναι ο κύριος Μουχάνης. Είναι ο Θόδωρος Μουχάνης. Και ο προπονητής των δύο παιδικών ομάδων είναι ο Μάνθος Ολιάρος. Είναι γυμναστής με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο, με μεταπτυχιακό κτλ. Και ποδοσφαιριστής. Ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο. Και θεωρήσαμε ότι η προσέγγιση του και ο τρόπος αντίληψής του συνάδει με τον δικό μας. Οπότε τον επιλέξαμε και τον βάλαμε υπεύθυνο στα τμήματα υποδομών της ομάδας μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη μια σοβαρή προσπάθεια, η οποία έχει και αρχή και μέση και τέλος. Δηλαδή είδαμε προπονητές και στην μεγάλη ομάδα, προπονητές στις υποδομές, στις νεότερες ηλικίες και βεβαίως παιδιά, τα οποία όπως ακούσατε φίλες και φίλοι τους έχει γίνει η Ένωση Αγίου Δημητρίου και το ποδόσφαιρο τρόπος ζωής. Αγωνιστικός στόχος υπάρχει? Ο αγωνιστικός στόχος για τη φετινή χρονιά είναι μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση της βασικής μας ομάδας και ήταν η δημιουργία των δύο παιδικών ομάδων. Είναι η προετοιμασία φέτος αυτών των ομάδων για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ του χρόνου. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίζουμε ποδόσφαιρο, μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Στην παρούσα φάση τα όνειρά μας δεν είναι τόσο μεγάλα. Θέλουμε να σταθούμε λίγο στο χώρο, να δούμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε, και παράλληλα, εφόσον το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα θέσουμε τους στόχους για την επόμενη χρονιά. Να απλώνεστε μέχρι εκεί που μπορείτε. Εκεί που μας παίρνει, και να θέσουμε τους στόχους μας για την επόμενη χρονιά. Να ρωτήσω, Κώστα, επειδή υπήρχε και η πρώτερη εμπειρία πριν από την Ένωση του Αγίου Δημητρίου, τα ζητήματα τα οποία απασχολούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ποια είναι, και να κάνω πιο εύκολη την ερώτηση, ποια είναι τα προβλήματα? Μιλάμε για γήπεδα. Τα προβλήματα βασικό είναι οι χώροι φιλοξενίας των ομάδων. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή φιλοξενούμαστε στο ΔΑΚ 2. Έτσι, όπου εκεί κάνει προπόνηση η Καμαρούλα, κάνει προπόνηση η Σκουτερά, φιλοξενείται κάποιες φορές η ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου. Η ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου έχει εξίσου πρόβλημα με το γήπεδό της. Είναι ο Παναγρινιακός εκεί που έχει τον πρώτο λόγο, βέβαια, για την ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εν ολίγης, δεν υπάρχουν γήπεδα. Βέβαια, γίνονται κάποιες αξιοσέβαστες προσπάθειες από πλευράς δημοτικής αρχής, όπως έγινε με την προκήρυξη του έργου του Ιωάννη Ριγανά, στο Ριγανά, όπως έγιναν και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Αλλά οι ομάδες, όπως είπαμε και πριν, είναι αρκετές και τα γήπεδα δεν επαρκούν. Ή κάποια γήπεδα που υπάρχουν δεν είναι στην καλύτερη σου κατάσταση. Βέβαια, ξαναλέω ότι υπάρχουν εύλογες προσπάθειες από την δημοτική αρχή να εξυγχρονίσουν τα γήπεδα αυτά. Αλλά μέχρι να γίνουν αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, απαιτείται κάποιος χρόνος. Δεν είναι δηλαδή ότι αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδάκι θα φτιάξουμε γήπεδα ή θα εξυγχρονίσουμε τα υφιστάμενα. Και το άλλο, το πιο σημαντικό, εξίσου σημαντικό, πέραν από των χώρων φιλοξενίας των ομάδων, είναι το κόστος συντήρησης μιας ομάδας. Για παράδειγμα, η διαιτησία αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλή. Το να πληρώσει τους διαιτητές μια ομάδα. Να πούμε εδώ, ενδεχομένως ο κόσμος να μην τους ξέρει και να μην τους νοιάζει και βεβαίως, αλλά τα έξοδα της διαιτησίας τα πληρώνει η ομάδα. Ακριβώς. Η κάθε ομάδα. Αυτή η οποία είναι αυτή που φιλοξενεί, όχι φιλοξενούμενη, ή αυτοί που έχουν την έδρα. Στην έδρα σου πληρώνει και τη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή η διαιτησία μαζί με τον γιατρό που λέμε ανέρχεται στο ποσό των 192 ευρώ. Αυτό το πράγμα, αν το πείτε για 10 αγώνες, αν συμπεριλάβουμε και τους αγώνες του κυπέλλου, είναι ένα πολύ υψηλό κόστος για την ομάδα. Ακριβώς. Πόσο δε μάλλον μια ομάδα ερασιτεχνική να μετακινηθεί. Άντε να παίζεις τώρα στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας και να πας στον Εμπεσό. Παράδειγμα λέω, δεν έχει τίποτα με τον Εμπεσό όσον αφορά την απόσταση. Όπως παλιά να πας στο Θέρμο. Όπως εμείς τώρα για παράδειγμα, το Σάββατο θα φιλοξενήσουμε τον Ατρόμητο Αντιρρίου στα πλαίσια του κυπέλου της ΕΠΣ στις 3 η ώρα στο γήπεδό μας. Αλλά όταν ξεκινήσει με το καλό το πρωτάθλημα Θεού Θέλοντος Συνθηκών Επιτρέποντος, θα πρέπει και εμείς να πάμε στο Αντίριο. Ή και για το κύπελλο θα πρέπει να πάμε στο Αντίριο. Φανταστείτε δηλαδή το κόστος να μετακινηθεί μια ομάδα με 22-24 άτομα από το Αγρίνιο στο Αντίριο. Άρα λοιπόν, όσοι ακροατές και ακροάτριες μας ακούν, καλό είναι με όποιον τρόπο, έτσι, ανοιχτή, δεκτική είστε στην όποια βοήθεια. Και βεβαίως, πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, Κώστα, δεν έχουμε ακόμη
ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος. Εξ όσων γνωρίζω έως τώρα, πριν μπω στο στούντιο, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Ξέρω ότι ξεκινά το κύπελο το άλλο Σάββατο στις 3 η ώρα και εμείς φιλοξενούμε τον Ατρόμητο Αντιρίου. Θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή και το εύχομαι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία και όλα τα καλά στην Ένωση του Αγίου Δημητρίου. Θα είμαστε εδώ βεβαίως για να ανακοινώνουμε, να λέμε ό,τι υπάρχει γύρω από την ομάδα και την αγωνιστική και την εξωαγωνιστική δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία σε εσάς και στους συνεργάτες. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.